Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και τους τηλεθεατές σας. Αυτά τα γήπεδα που βλέπετε πίσω, τα θυμάμαι πριν από 20 χρόνια περίπου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Μάλιστα. Μάλλον από τη στιγμή που διεκπαιρώθηκε αυτό το έργο, περπατάει και γερνάει. Μάλιστα. Δεν έχει γίνει ποτέ καμία βελτίωση, καμία επισκευή, καμία επιδιόρθωση. Κάποια πράγματα θέλουν αντικατάσταση, θέλουν ο χώρος να γίνει πιο προσιτός, και τα κόρτς, ο αθλητικός τάπητας τέλος πάντων, για να μπορούν τα παιδιά να παίζουν με ασφάλεια, για να μην έχουμε κινδύνους τραυματισμών. Γιατί είναι, αν σκεφτείτε ότι κάποιο παιδάκι έρχεται, του αρέσει, δοκιμάζει, θέλει να παίζει και κάποια στιγμή τραυματιστεί σε αυτό το γήπεδο, πιθανόν να χάσει το άθλημα ένα παίκτη. Μάλιστα. Ακόμη. Γιατί είτε ο γονιός του θα φοβηθεί, θα το ξαναστείλει, είτε αυτό θα τρομάξει, θα τρακαριστεί και θα πει ίσως δεν θέλω να ξαναπάω, είναι επικίνδυνα. Χίλια δυο, πρέπει να υπάρξει τέλος πάντων ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι ανάλογο και αντίστοιχο σε αυτά που μπορεί να προσφέρει το τένις, το οποίο είναι ένα άθλημα, σε εισαγωγικά να το πω, στα ευγενή αθλήματα συγκαταλέγεται, τα πιο προσοδοφόρα, αν κρίνουμε με τα ποσά που λαμβάνουν οι μεγάλοι παίκτες διεθνώς στο παγκόσμιο στερέωμα, είναι από τα αθλήματα τα οποία αναδεικνύουν, για μένα, επειδή είναι άτομο προς άτομο, δεν έχει να κάνει με την ομαδικότητα, δηλαδή ο αθλητής θα πληρώσει το δικό του λάθος και θα γευτεί το δικό του ταλέντο, θα εισπράξει την επιτυχία της δικιάς του προσπάθειας. Μάλιστα. Και δεν θα κρέμεται, καλή βέβαια, εντάξει, η άμυλα, η συνεργασία, η ομαδικότητα, το πνεύμα, όλα αυτά. Για μένα προσωπικά θεωρώ ότι το τένις ανταποκρίνεται στο είμαι αυτό, παίζω αυτό, κερδίζω, χάνω εγώ. Δεν επιβαρύνω κανένα, ακόμη και να είμαι καλό σε ένα ομαδικό άθλημα. Πείτε ότι είμαι ένα σούπερ ταλέντο. Ναι. Και κάποιοι παίκτες μου με κρεμάνε. Γίνονται κάποια λάθη, χάνω και εγώ μαζί με τους παίκτες μου. Ναι. Κερδίζει η ομάδα μου κατόπιν δικών μου ενεργειών ή κάποιων άλλων ταλαντούχων που έχουμε στην ομάδα κτλ. Πιθανόν να ληστούν την επιτυχία και κάποιοι που δεν το αξίζουν. Δεν το αξίζουν. Θέλω να πω, εγώ ναι, το βλέπω. Ναι. Το πιο αξιοκρατικό. Ναι, και δεχομένως να είναι και έτσι. Πιθανόν. Ναι. Είστε ένα χρόνο πρόεδρος. Ναι, βεβαίως, από πέρσι το καλοκαίρι γίνανε αρχηρεσίες. Από ό,τι μας είπατε και πριν. Ναι, έχουν αλλάξει αρκετοί πρόεδροι, γιατί σας είπαν 20 χρόνια αυτή η υπόθεση. Εδώ έτσι μου έχουν πει και εμένα. Εγώ παλιά ερχόμουν όποτε έβρισκα κενά γήπεδα, Σαββατοκύριακα κυρίως που έχει και χώρο κάποια γήπεδα για το κοινό, γιατί τα μισά γήπεδα είναι δεσμευμένα από τον ΠΟΑΚ, το Παθρακικό Όμιλο Αντισφαίρεσης Κομωτινής, για να γίνονται οι προπονήσεις και να παίζουν τα παιδάκια. Εσείς ένα χρόνο εδώ που είστε, ας πούμε, προσπαθήσατε... Προσπαθήσαμε να ψάξουμε χορηγούς. Ναι. Ήρθαμε σε επαφή με την γραμματεία αθλητισμού που στεγάζεται εδώ απέναντι κάτω από τις κερκίδες. Μάθαμε ότι υπάρχει ένα κονδύλιο της τάξης των 65, 60, 68, εκεί γύρω. Είναι πιστωμένο. Μάλιστα. Είχε έρθει και ο κύριος Στασινόπουλος. Πριν από λίγο καιρό. Ναι, ναι, ναι. Και είπε, ναι, το κονδύλιο υπάρχει, βεβαίως, θα γίνει μελέτη. Η μελέτη να την κάνουμε και εμείς. Προσφερθήκαμε, γιατί κάποιο μέλος του συλλόγου είναι και μηχανικός. Και λέει, εγώ έχω πείρα από μελέτες, μπορώ να την κάνω να επιταχυθεί η διαδικασία αυτή, για να μην έρθει ο μηχανικός από κάτω να δει, να κάνει. Και ήταν ανοιχτός ο υπουργός. Μάθαμε ότι πήγε και στον Δήμαρχο Κομωτινίων, συζητήσανε, δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσουν άμεσα τα γήπεδα. Το πρώτο που θα γίνει να ξεκινήσουν να επιδιορθώνονται τα γήπεδα. Και βλέπω εδώ και δύο μέρες απέναντι εργασίες για ένα σκάμα, για τένις,
επί άμμου, να το πω, beach tennis, κάπως έτσι. Μάλλον περιθέθηκαν λίγο στα αργά, μήπως. Ναι, οι προτεραιότητες ήταν άλλες, υποτίθεται. Και τώρα ξεκινάει κάποιο άλλο έργο, παραμελώντας από ό,τι φαίνεται πάλι το έργο για το οποίο είχαν δεσμευτεί ότι θα ξεκινήσει πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα. Είναι ένα χρόνο αυτή η δουλειά. Ναι. Επειδή το χειμώνα είχαμε πάει στην παλιά, τη λεγόμενη μεταλλουργική, γιατί το χειμώνα οι συνθήκες εδώ βέβαια δεν είναι τέτοιες που... Εντάξει, λογικό είναι. Ναι, πού να παίξει κρύο. Μας είχαν υποσχεθεί ότι την άνοιξη, με το έμπα της νέας σεζόν, από την άνοιξη και μετά, πιθανό να είναι έτοιμα. Ναι. Πράγμα. Και το καλοκαίρι βγαίνει. Και ακόμη τίποτα. Δεν για ποιο λόγο πιστεύετε υπάρχει αυτή η κολυσιεργία, γιατί μας λέτε ότι πριν από δύο μέρες γίνεται και αυτό, ναι, το έργο, ναι, για ποιο, ναι, λόγο. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να πιέσω, είναι και οι αποστάσεις τέτοιες. Είναι θέμα των Αθηνών πια. Δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός, διανεμήθηκε στον τύπο και σχετική ανακοίνωση των αποφάσεων της συνεδρίασης που έγινε στο Δήμο Κομωτινής, με τη ρητή δέσμευση ότι ναι, θα προχωρήσει, το ποσό υπάρχει, η μελέτη είναι δουλειά ενός μήνα, να το πω, πολύ βαριά. Και θα προχωρήσει άμεσα, ώστε με τη νέα σεζόν τα γήπεδα να είναι έτοιμα για να μπορέσει να... Ναι, πάνω απ' όλα εμείς στο ευχόμαστε. Να δουλέψει και ο σύλλογος όπως πρέπει να δουλέψει. Κοιτάξτε να δείτε, έχουν πάει τα παιδιά, γιατί παίζει και η κόρη μου, είναι αθλητρία, έχουμε πάει στην Καβάλα, έχουμε πάει στην Ξάνθη, έχουμε πάει στην Αλεξανδρούπολη, παντού είναι καλύτερα. Και είναι καλύτερα, είναι πολύ καλύτερα. Είναι πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι σαν χώρο, ναι, και για να μπορέσουμε εμείς να διοργανώσουμε εδώ, στο μέρος μας, τουρνουά, πρέπει να έχουμε 4 γήπεδα, τα οποία έχουμε. Όμως είναι σε κακό χάλι. Αν δεν ξέρω να πήρατε εικόνες από, ναι, από την μοκέτα εκείνη, ναι, ναι, που είναι παντού σκισμένη, δεν μπορεί να γίνει αγώνας. Οι κανονισμοί λένε ότι πρέπει να υπάρχουν 4 ετοιμοπόλεμα, σε εισαγωγικά, γήπεδα, για να γίνει ένα υποτυπώδες τουρνουά σε περιφερειακό επίπεδο, στην επαρχία, επαρχιακό. Ναι, ναι. Από εδώ ξεκινάνε όλα και μετά τα ταλέντα ξεχωρίζουν βέβαια και ανεβαίνουν Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουν Αθήνα, βγαίνουν εκτός συνόρων και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό κιόλας, τώρα είπατε και το κομμάτι των χορηγών που τις περισσότερους συλλόγους είναι ένας βραχνάς. Ναι. Και εφόσον, κοίταξε, δεν κάνετε τουρνουά... Ναι, αν θα γίνει τουρνουά, θα έρθει ο επιχειρηματίας, ο έμπορος για να προβάλλει το προϊόν που εμπορεύεται. Εδώ τα δίχτυα, τα σηματοπέλαγματα είναι, πώς το λένε, σε αυτά μπορούν να αναρτηθούν άνετα. Βέβαια, πανώ, εννοείται. Όχι από ένα χορηγό, από πολλούς χορηγούς. Είναι έτοιμα για προβολή. Ναι, και όταν εδώ πια έχει γίνει πνεύμονας της πόλης... Ναι. Συγγνώμη, ναι. Μια παρέμβαση, θα ήθελα, ναι, να κάνω πάνω, ναι, σε αυτό που έλεγε. Ο παλιός ο πρόεδρος, έτσι. Παλιός και φίλος του Τζάνης, όχι. Παλιότερα που υπήρχαν ακόμα εκεί, ερχόντουσαν. Βουλγαρία, τουρνά. Βετεράνων, νέων και τέτοια. Δεν έχουμε τώρα την Ξάνθη, από Σέρες, από πουδήποτε. Κάναμε κάθε τόσο και πρίσκονται. Και φυσικά αυτό προέβαλε και την πόλη. Μόνο, ας πούμε, εμείς και εμείς. Σαφώς. Και οι πόλεις προβάλλονται και φυσικά, το συναλλαγωμένοι έρχονται από Βουλγαρία. Θα πάρουν όλοι, κάτι θα πάρουν, κάτι θα αφήσουν, θα μεταφέρουν κάτι από δίπλα. Τώρα ποιο να φέρεις, τώρα φυσικά. Το χειμώνα είχε γίνει ένα μίνι τουρνουά στην μεταλλουργική και είχαν έρθει αθλητές από Βουλγαρία. Και που περιμένουν, από ό,τι έμαθα, ξέρω, και μίλησα, περιμένουν πώς και πώς. Όπως έχουν καλέσει το σύλλογο των εδώ, το ίδιο το μπορούν ανά πάση στιγμή. Καλά ή κακά, δίπλα είμαστε πλέον. Και σε τελευταία ανάλυση, εγώ θα πω το άλλο. Και συγγνώμη, Χρήστο, που πήρα λίγο. Τίποτα, δεν πειράζει. Με ξεκούρασε. Από το 81 έγινε λαϊκό άθλημα τότε που ήταν. Εντάξει, εγώ είμαι παλιότερος. Δεν είναι πλέον το άθλημα των κλουσίων. Ναι, 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 ναι. Έγινε λαϊκό. Τότε που έγινε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ναι, το 81, έγινε πλαιολιώτη, αν θυμάμαι καλά. Πλέον, με 20 ευρώ το μήνα και με 30. Και ήταν των πλουσίων, για ποιον λόγο υποθέτω εγώ. Διότι ένας πλούσιος στην έπαυλή του είχε το χώρο να κάνει, ναι, ένα τένις. Δεν είχαν τα παιδιά
Παλιά, αν θυμάσαι, δεν είχαμε ούτε μπασκέτες, ρετάκι. Ακριβώς. Μέχρι που πήραμε το 87, α, πριν 30 χρόνια. Μπράβο, το οποίο σήμερα το γιορτάζουμε. Και τώρα έχει γεμίσει ο τόπος. Ναι, μπράβο. Γιορτάζουμε και όλα σήμερα. Ναι. Και έχει γεμίσει ο τόπος μπασκέτες. Κάπως έτσι μπορεί να γίνει και με το τένις. Απλά, να γεμίσει. Πρέπει, ναι, εδώ είναι. Να πω κάτι άλλο τώρα που το θυμήθηκα. Ο Δήμος Κομωτινής στο πάρκο είχε ένα από τα λίγα γήπεδα, τα χωμάτινα γήπεδα στην Ελλάδα. Στον παλιό προσκοπισμό. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα βλέπουν το Ρολάν Γκαρος, χώμα. Εμείς είχαμε. Αντί να το αξιοποιήσουμε λοιπόν, τον γκρεμίσαμε. Το χαλάσαμε για να βάλουμε κάποια. Κάποιους κύωνες, κάποιες οικαστικές παρεμβάσεις. Το είχαμε ζητήσει αυτό εδώ, είναι ο Χρήστος, να μας το παραχωρήσουν αυτό πριν 5 χρόνια. Αλλά θα πω κάτι άλλο, ναι, και ασχολείστε με το ποδόσφαιρο. 4 Grand Slam το χρόνο. Είδατε Roland Garros κάθε προχτές. Τώρα, ναι, Νάδαλ. Ούτε καρφίτσα. 4 φορές το χρόνο γίνεται αυτό, δηλαδή. Τι συνάδελμα θα μπει στην πόλη. Ακριβώς. Πόσο και μάλλον. Το αρνητικό είναι, δηλαδή, ότι ερχόμενος κάποιος εδώ, ότι δεν προϋποθέτει να γίνεται τουρνουά εδώ, διότι οι κερκίδες είναι ανάποδα. Ναι, ήταν από την αρχή. Είναι ένα συναυλίες εκεί. Έχω παρακολουθήσει μια από τις καλύτερες συναυλίες της ζωής μου, δηλαδή, από ένα συγκρότημα της Νέας Ορλεάνης. Ήταν ο ανοιχτός χώρος μπροστά σαν την εξέδρα. Ναι, αυτή όμως καλύτερα μπορεί να γίνει και από αυτή την πλευρά. Να στηθεί σαν πυραμίδα. Έγινε βεβαιασμένα το 2004 αυτό. Έγινε, πέσαν και πολλά έγινε λεπτά, για να γίνει. Για να γίνει. Για να γίνει. Πέσαν και πολλά λεπτά για να γίνει. Και φυσικά έκτοτε. Ωραία. Να σας πω κάτι πέρα, από ό,τι ξέρω εγώ τώρα. Το τένις. Που λέγαμε προηγουμένως. Βοηθήστε αυτό. Το πράγμα από ό,τι είπαμε και με τον Τάκη πριν. Ο κύριος Παπακοσταντόπουλος. Ακριβώς. Το κοστολόγιο να είναι 10.000, 15.000. Λούσια είχαμε κάνει. Λοιπόν. Από τα 60, γιατί κάποιοι θέλουν να γίνουν με αυτά τα λεφτά και ποδηλατοδρόμια, ναι, και δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να κάνουν. Ας κάνουν τα γήπεδα για τα οποία δεσμεύτηκαν, γιατί αυτά είναι που φαίνονται, έρχονται και βλέπουν και τους κάνει αλγινή εντύπωση. Ας τελειώσουν με 10-15.000, να μπορεί να παίξει ο αθλητής, να μπορούν να διοργανωθούν τουρνουά, που σημαίνει θα έρχεται και ο κόσμος, θα βλέπει εδώ το μέρος. Και μετά ας κάνουν και τα υπόλοιπα έργα, τα οποία δεν κλαίνε να τα ταΐσουν κανείς, δεν ζητάνε καλά να πιούν. Κάτι από εδώ, διότι υπάρχει για το Στίβο μια χαρά το ταρτάν, αθλήτη ο κόσμος, τα λένε πιστεύω δευτερεύουσα σημασίας, όπως και τα γήπεδα μπάσκετ, που και εκεί πρέπει να βελτιωθεί το... το δάπεδο κάτω, γιατί έτσι και πέσεις εκεί, δεν ξανασηκώνεσαι. Θα μπει το χαλίκι στο γόνατο και δεν θα ξαναπερπατήσεις. Εδώ μιλάμε για... υπάρχει κόσμος που θέλει να μάθει τένις, γιατί μας είπε και ο δάσκαλος πριν ότι από 5 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι μεγάλη ηλικία έρχονται εδώ, μας είπατε εξής πριν, είναι και για το κοινό. Έχει και τμήμα για μεγάλους αθλητές. Για μεγάλους, ναι. Που έρχονται αργά το βράδυ, γιατί υπάρχουν και προβολείς. Οι μισοί τέλος πάντων ελανάβουν. Οι βετεράνοι που λέμε έρχονται μετά τις 8, μετά τα δουλειά τους. Ωραία, δεν θα έπρεπε... Εντάξει, δεν ξέρω πόσο περισσότερη πίεση μπορείτε να ασκήσετε εσείς ως νέος πρόεδρος τώρα, να γίνουν όσο γρήγορα γίνεται αυτό το, εγώ θα τολμήσω να το πω, τότε, αυτό το χάλι. Αυτή τη στιγμή είστε εδώ και παίρνετε σύνδεξη τον παλιό και από τον νέο πρόεδρο, σημαίνει ότι κάποιοι κουνήθηκαν. Mm-hmm. Δεν ήρθατε, είδατε κάποιο όνειρο και ήρθατε εδώ, όχι. Κάποιος σας, έτσι δεν είναι. Εγώ. Ναι, κάποιος σας ενημέρωσε. Εγώ έψαξα, έκανα και βρήκα. Ναι. Έψαξα τι είναι, έμαθα τι είναι ο πανθρακικός όμιλος. Όπως βλέπετε λοιπόν, όλα αυτά είναι μέρος του σχεδίου, να πω, της προσπάθειας, ας το πω καλύτερα, να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους και δει τους πολίτες της πόλης αυτής, γιατί αυτού συμφέρει κυρίως. Mm-hmm. Όπως είπε και ο Τάκης, ο κόσμος που θα έρθει, οι τουρίστες που θα έρθουν, το συνάλλαγμα που θα αφήσουν αν είναι εκτός Ελλάδας, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι του συλλόγου, είναι δικό, είναι της πόλης. Είναι της πόλης. Είναι της πόλης. Αυτό αν το συνειδητοποιήσουμε. Είναι αμαρτία να κάνουν οι άλλοι στις πόλεις το δάκι και να μην κάνουμε και εμείς. Να μην μπορούμε να κάνουμε. Είναι αμαρτία για μένα τουλάχιστον. Σας είπα πριν, παντού καλύτερα εκτός από εδώ. Έχουμε παιδιά όπως η Βάλια. Ναι, η οποία έχει πάρει ένα φορτηγό κύπελλα. Και... πρωταθλητές Ελλάδος, τώρα κοριτσάκια 16 χρόνια. 14, ναι, βάλια, ναι.
Τερλεμέδες, τα άλλα δύο παιδάκια, δεύτερη και τρίτη κτλ. Με αυτά ρωτάγε τώρα. Να ρωτήσω στο Μαρά. Φαντάζεσαι να είχαμε καλύτερες υποδομές. Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον θα κοιτάξουμε όσο μπορούμε να το αναδείξουμε το πρόβλημά σας γενικά. Εσείς, αλλά όχι μόνο το πρόβλημά σας και γενικά την προσπάθεια που γενικά κάνετε. Όλο αυτό το χώρο. Ναι. Αλλά πρέπει, δηλαδή, τον γκαζόν που φρεσκοκουρεύεται κάθε τόσο και είναι ωραίο, πράσινο, χάρμα, ιδέστε. Αυτό που χτυπάει άσχημα είναι αυτό. Αυτό εδώ, ναι. Να ρωτήσω κάτι εκεί άλλο. Και να σηκωθεί, θα το χορέψουν. Τι ωραία, τι ωραίο περιβάλλον. Εάν εδώ, τα γήπεδα ήταν. Είχε θέα. Δεν ήταν λίγο παραέξω, θα ήταν λίγο καλύτερα, τι πιστεύετε? Πιθανόν να ήταν λίγο πιο αριστερά, εννοείται. Όπως είναι οι λεύκες, όταν δει ο ήλιος, οι λεύκες αυτές προστατεύουν τα γήπεδα για να μην παίζει ο κόσμος στον ήλιο και δεν βλέπουν, ξέρω, όταν έχουν τον ήλιο ανάποδα. Πιστεύω στρατηγικά αυτό το σημείο εδώ με τις λεύκες γύρω-γύρω, αν δείτε, καλύπτεται και από καιρικά φαινόμενα και από την ηλιακή ακτινοβολία τις απογευματινές ώρες, γιατί απόγευμα κυρίως γίνονται οι προπονήσεις. Πιο και δεν βλέπω να υπάρχει διατροφήτευση ανάλογη. Εκεί είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου και ο Στίβος. Όχι, εδώ πιστεύω ήταν καλή η επιλογή του χώρου. Ως πρόεδρος τώρα, για να κλείσουμε και να μιλήσουμε και με τον coach, πού θα θέλατε να φτάσει αυτός ο σύλλογος και μάλλον το παράπονό σας? Κοιτάξτε, παράπονο ακόμα εγώ ήταν ένα χρόνο, σχεδόν ένα χρόνο. Ωστόσο όμως είναι ένα παράπονο που πρέπει να υλοποιηθεί, έτσι. Να πω ένα, σαν κίνητρο το βλέπω. Δηλαδή αν είναι επί προεδρίες μου να γίνω τα γήπεδα και να προχωρήσει, μετά ας παραιτηθώ. Δηλαδή δεν θέλω επί προεδρίες να γίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε αγωνιστικά. Μάλλον όχι αγωνιστικά, το τι γίνεται εδώ ακριβώς, θέλω να μας πείτε. Λοιπόν, ο σύλλογος μας έχει πολλά χρόνια λειτουργίας. Το 90 δεν κάνω λάθος, έτσι. Από το 1990 είναι έτος ίδρυσης. Από εκεί και μετά έχουμε περάσει πάρα πολλές διακυμάνσεις. Φτάσαμε σε ένα σημείο αρκετά ικανοποιητικό, θα έλεγα. Βέβαια κάποια προβλήματα, κάποιες αστοχές κινήσεις, κάποιες κακές ίσως διαχειρίσεις κάποιων καταστάσεων μας φέρανε να κάνουμε μια οπισθοδρόμηση σε εκείνο που είχαμε κτίσει. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι παρελθόν και εμάς μας ωρίμασαν περισσότερο. Μας έδωσε τη δυνατότητα να σκεφτούμε και να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Και τώρα πιστεύω ότι μπήκαμε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος έχει πάρα πολλά μικρά παιδιά, έχει τμήματα ενηλίκων, έχει φίλους του αθλήματος που έρχονται και αθλούνται ελεύθερα, πέρα από προπονητή και από εκμάθηση. Αν δεν κάνω λάθος, Σαββατοκύριακο. Όχι, όχι, και στις καθημερινές. Α, καθημερινές. Βέβαια. Κλείνουν ώρες γηπέδων, έρχονται πέρα, έχουν την ώρα τους και παίζουν μεταξύ τους. Είναι σε μια πολύ υγιή φάση αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος. Έχουμε ανθρώπους που έχουν όρεξη να προσφέρουν και το καλό είναι ότι είμαστε μια ομάδα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σαν ομάδα. Έχει αναλάβει ο καθένας ένα δικό του κομμάτι. Προσπαθούμε τώρα με την έξωθεν καλή μαρτυρία και την επικοινωνία μας με κάποιους θεσμοθετημένους φορείς να καταφέρουμε κάποια πράγματα που για μας το πιο βασικό φυσικά είναι το γηπεδικό. Να πω εδώ ότι αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος έχει την μεγάλη τιμή να εκπροσωπεί την εθνική ομάδα της Ελλάδας στα κορίτσια κάτω των 14 χρόνων. Αθλήτη δηλαδή του Συλλόγου είναι στην εθνική ομάδα των κοριτσιών και δυστυχώς αυτό το παιδί κάνει προπόνηση σε αυτά τα γήπεδα. Μάλιστα. Δηλαδή θα έπρεπε λίγο ο τόπος, γιατί πάνω απ' όλα ένα σύλλογος δεν διαφημίζεται για τους ανθρώπους που έχει. Ο σύλλογος διαφημίζει τον τόπο πάνω απ' όλα. Πρέπει λοιπόν αυτή να γίνει κατανοητό σε όλους τους φορείς και σε όλα τα πρόσωπα που κινούν κάποιες διαδικασίες και έχουν στα χέρια τους κάποια δύναμη, να καταλάβουν ότι πέρα από τα παραδοσιακά αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλι, υπάρχουν και άλλα αθλήματα που μπορούν να αναδείξουν ένα τόπο και να μπορέσουν να φέρουν στον τόπο αυτό ξένους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή γίνονται πανελλαδικά πρωταθλήματα στις διπλανές μας πόλεις όπως είναι η Ξάνθη και η Αλεξανδρούπολη και η Κομωτινή δυστυχώς επειδή δεν έχει γήπεδα δεν μπορεί να πάρει ούτε μία διοργάνωση. Μάλιστα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμασταν στην Αλεξανδρούπολη σε ένα τουρνά Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης για παιδάκια ηλικίας κάτω των 10 χρόνων. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα πάμε στην Ξάνθη για παιδάκια ηλικίας από 5 μέχρι 8 χρονών. Μάλιστα. Και δυστυχώς εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε μία διοργάνωση. Στις 24-25 του Ιουνίου θα πάμε στην Πέραμο για παιδάκια που είναι ηλικίας από 12 χρονών μέχρι 16. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το κομμάτι του αθλητισμού η πόλη της Κομωτινής δεν το γεύεται καθόλου. Είναι από τα λυπηρά φαινόμενα, έτσι. Για μας είναι πάρα πολύ λυπηρό. Διότι όπως καταλαβαίνετε, ένας
όμιλος, ένας σύλλογος, οποιοδήποτε αθλητικός φορέας, για να φανεί και να σταθεί και να μπορεί να αποδώσει αυτό που θέλει να αποδώσει, θα πρέπει αν μη του άλλου να έχει κάποιες καλές γηπεδικές εγκαταστάσεις. Και δεν εννοώ μόνο τα τέσσερα γήπεδα. Θέλει και κάποιους χώρους που να μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους τους. Δάσκαλε, πες μας, έχετε περίπου πόσα παιδάκια? Αυτή τη στιγμή έχουμε 37 μικρά παιδιά. Όλη η δύναμή σας πόσα είναι? Από εκεί και μετά έχουμε γύρω στους 15 αθλούμενους ενήλικες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν μαθήματα με δάσκαλο. Και είναι και 8 αθλούμενοι οι οποίοι παίζουν ελεύθερα. Δηλαδή είναι από τα μέλη τα παλιά του κλαμπ που έχουν τις ώρες τους και παίζουν στα γήπεδα μεταξύ τους, σε ζευγάρια. Φυσικά αυτός είναι και ο στόχος τους μεγάλους. Ναι. Για τους ενήλικες που έχουμε, ο στόχος μας είναι να μάθουν το άθλημα του τένις και να μπορούν να το ασκούν διαβίου. Mm-hmm. Γιατί ο αθλητισμός, ξέρετε πολύ καλά, ότι το πρώτο στόχος που έχει είναι να είναι μια άσκηση εφόρου ζωής για να μπορούν άνθρωποι και να αθλείται και να χαίρεται. Από εκεί και μετά, στα μικρά παιδιά, οι στόχοι ξεκινάνε μένα από το μαζικό αθλητισμό, αλλά υπάρχει διαβάθμιση. Τα παιδάκια που τα καταφέρουν περισσότερο αρχίζουν και μπαίνουν στα αγωνιστικά τμήματα. Τώρα, βέβαια, δίνεται δυνατότητα από τα παιδιά τη μικρή ηλικία, από τα πεντάχρονα που έχουμε, να ξεκινήσουν αγωνιστικό τένις με τη μορφή των διαβαθμίσεων των γηπέδων. Έχουμε αυτή τη στιγμή δηλαδή χωρίσει τα παιδιά σε κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο επίπεδο, που σημαίνει ότι τα μικρά παιδιά παίζουν με μπάλες κόκκινες που έχει διαστάσει το γήπεδο στο μισό περίπου του κανονικού. Η μπάλα είναι 50% της πίεσης της κανονικής μπάλας και τα παιδιά μπορούν με αυτόν τον τρόπο και παίζουν, γιατί η μπάλα είναι προσαρμοσμένη στις δικές τους δυνατότητες. Τα παιδιά του πορτοκαλί επίπεδου παίζουν με μπάλα η οποία είναι η κόκκινη είναι στα 25% της πίεσης της κανονικής, η πορτοκαλί είναι στο 50% της πίεσης της κανονικής, είναι τα 3 τέταρτη επίπεδου και η πράσινη μπάλα που είναι για παιδάκια ηλικίας μέχρι 10 χρόνων, είναι σε όλο με το γήπεδο, αλλά με πίεση 75% της κανονικής. Από εκεί μετά ξεκινάνε οι κανονικές κατηγορίες που είναι των 12 χρόνων, 14, 16 και 18. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Πανθρακικός Σύλλογος Κομωτινής έχει σε όλες τις αθλητικές κατηγορίες παιδιά. Και μάλιστα η εκπροσώπηση των παιδιών αυτών είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική, διότι όπου και να πάμε, τα παιδιά αυτά διακρίνονται. Έχουν πάρα πολλά κύπελα που παίρνουν στις διοργανώσεις που συμμετέχουν. Και όσα από αυτά τα καταφέρουν, συνεχίζουν αγωνιστικό αθλητισμό τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, σας είπα ότι ήδη υπάρχει μια αθλήτρια που είναι στην εθνική ομάδα των κοριτσιών. Το όνομά της? Είναι η Σαμαρά Βασιλική Μαγδαληνή, η οποία είναι γεννημένη το 2003. Είναι 13,5 χρόνια αυτή τη στιγμή. Παίζει στην κατηγορία κάτω των 14. Εκπροσωπεί για δεύτερη χρονιά την Ελλάδα με την εθνική ομάδα. Αυτό το κορίτσι παίζει και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μετέχει και στις διοργανώσεις της Ευρώπης. Είναι ο Παπαδόπουλος ο Δημήτρης, ο οποίος είναι μέσα στην 20άδα των αγοριών κάτω των 14 χρόνων, μέσα στην ελληνική επικράτεια. Είναι ο Πάφης ο Κωνσταντίνος, με πάρα πολλές διακρίσεις σε επίπεδο περιφερειακό Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είναι ο Τρελεμές ο Κώστας και ο αδερφός του Τρελεμές ο Σπύρος, οι οποίοι και αυτοί έχουν πολλές διακρίσεις με πολλά κύπελα σε περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε επίσης παιδιά τα οποία ακολουθούν όχι τόσο σε συχνή ένταση, αλλά ακολουθούν τους αγώνες, όπως είναι ο Παπαδόπουλος ο Φώτης, ο Καρετόπουλος ο Κώστας, ο Αβραάμ, τώρα μου δεν θυμάμαι το επίθετό του αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε παιδιά λοιπόν τα οποία εκπροσωπούν το σύλλογο σε όλες τις εκφάνσεις. Εκπροσωπούν καλύτερα την Κομωτινή. Την Κομωτινή, μπράβο. Αυτό θα έλεγα τώρα. Και αυτή λοιπόν η εκπροσώπηση των παιδιών είναι ότι οπουδήποτε και να πάνε φέρνουν την επωνυμία της Κομωτινής. Γιατί ο σύλλογος είναι Πανθρακικός Όμβρος Αντισφαίρησης Κομωτινής. Δεν είναι προσωπικό σύλλογος κανενός και ούτε είναι προσωπικό το θέμα του κάθε αθλητή. Εκπροσωπεί ένα σύλλογο, κατεβαίνει με τη σφραγίδα του συλλόγου του και από εκεί μετά οπουδήποτε και να αγωνίζεται φέρει την επωνυμία του συλλόγου. Δάσκαλε, από τα λίγα που μας λέτε ότι παρότι οι εγκαταστάσεις δεν είναι και οι καλύτερες, θα μπορούσα να πω ότι είναι οι χειρότερες. Πριν μας είπε ο πρόεδρος ότι παντού είναι καλύτερα, εδώ είναι το χειρότερο. Ωστόσο εδώ βλέπω ότι υπάρχει ταλέντο. Ναι. Από τις διακρίσεις τουλάχιστον, από αυτά που μου λέτε. Υπάρχει ταλέντο, υπάρχει θέληση. Οι γονείς που έρχονται και φέρνουν τα παιδιά μένουν ενθουσιασμένοι από τη δουλειά που γίνεται στο σύλλογο. Κανένα παιδί δεν μας έχει φύγει επειδή δεν έγινε δουλειά ή επειδή βαρέθηκε το άθλημα. Ίσως τα παιδιά που έρχονται φέρνουν και δικά τους παιδιά, δηλαδή φίλους τους, γονείς τους, ξαδερφάκια. Και με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται και ο σύλλογος. Εκείνο επίσης που θέλω να πω είναι ότι έχουμε στις διπλανές χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία και η Τουρκία, που είναι οι γειτονικές μας χώρες, καθώς και τα Σκόπια και η Αλβανία, συλλόγους που κατά καιρούς έχουν κάνει κρούση και ζητούν να έρθουν στην Κομωτινή να κάνουμε φιλικά τουρνά,
Αλλά δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε, δεν τολμούμε να τους φέρουμε εδώ, διότι δεν μπορούμε να προσάσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις και σε άλλους ανθρώπους. Έχουμε πάει στις άλλες χώρες, σαν αποστολές, έχουμε παίξει με άλλους συλλόγους και οι άνθρωποι αυτοί επιθυμούν να έρθουν και στην Κομωτινή. Περιμένουμε λοιπόν να γίνουν τα γήπεδα. Έχουμε υποσχέσεις αυτή τη στιγμή από την επίσημη πολιτεία ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα σύντομο θα γίνουν τα γήπεδα του Παθρακικού Σταδίου Κομωτινής. Ευελπιστούμε να γίνει όσο γίνεται πιο νωρίς για να μπορεί και η Κομωτινή επιτέλους να μπει σε αυτή τη διεκδίκηση αγώνων. Διότι όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια εκπροσώπηση και μια τέτοια παρουσία στον χώρο της Κομωτινής και το άθλημα το διαδίδει πολύ καλύτερα, αλλά και ο κόσμος θα μάθει επιτέλους ότι το τένις είναι λαϊκό. Δεν είναι το παλιό αριστοκρατικό κλαμπ ή το παλιό αριστοκρατικό σπορ που μπορούσε να πάνε μόνο λίγοι. Αυτή τη στιγμή το τένις έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε τι γίνεται με τα μεγάλα Grand Slam ανά τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ετησίως, κάθε χρόνο δηλαδή, υπάρχουν 4 μεγάλα Grand Slam. Πέρα από τα οποιαδήποτε άλλα μικρότερα τουρνά που γίνονται, ενώ αν πάρουμε τα πανευρωπαϊκά από τα αθλήματα του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου τα μουντιάλ, βλέπω ότι είναι πολύ αραιότερα. Είναι ένα 2, ένα 4 χρόνια. Αυτό είναι. Καταλαβαίνει λοιπόν πόσο εξάπλωση είναι το τένις παγκοσμίως. Δυστυχώς η Κομωτινή πιστεύω ότι είναι μια φωτεινή εξαίρεση στην Ελλάδα. Γιατί όπου και να πάμε στην Ελλάδα, τα κλαμπ που λειτουργούν και οι σύλλογοι είναι σε χώρους που είναι αξιοπρεπέστατοι, είναι χώροι πολύ φιλικοί σε αυτούς που αθλούνται και γι' αυτό μπορούν και μαζικοποιούν τον κόσμο. Μάλιστα. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω τα καλύτερα και ελπίζω πάνω απ' όλα την επόμενη φορά που θα έρθουμε, έτσι και αλλιώς θα σας παρακολουθούμε στενά, την επόμενη φορά που θα έρθουμε να μην δούμε αυτό το πράγμα που είδαμε σήμερα τουλάχιστον. Το ελπίζω και εγώ και εγώ θα σας ευχαριστήσω, διότι και μέσα από την προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί και ο κόσμος που είναι κοντά μας και που αγαπάει το άθλημα να βοηθήσει με το δικό του τρόπο, γιατί εμείς πάνω απ' όλα ζητάμε τον κόσμο να έρθει στα γήπεδα. Ναι. Άσχετα σε ποιο άθλημα θα επιλέξει, εμείς θέλουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Το κύριο επάγγελμά μου είναι γυμναστής και σαν γυμναστής εγώ θέλω να βλέπω τον κόσμο στα γήπεδα. Δηλαδή αυτό που γίνεται στο Παθρακικό Στάδιο αυτή τη στιγμή που βλέπω ο κόσμο έρχεται, τρέχει, προπονείται μόνο του, αθλείται. Μ' αρέσει, με γεμίζει σαν άτομο. Και εδώ πέρα, αν θα δείτε, είναι αρκετές οι ώρες της ημέρας που έρχονται άνθρωποι που παίζουν ελεύθερα. Ούτε θέλουν να είναι ενταγμένοι κάπου, όλοι έρχονται, θέλουν όμως να βρίσκουν χώρο. Είναι βασικό να μπορεί να βρει χώρο να αθλείται. Από εκεί και μετά έχουμε το ευτύχημα να έχουμε το Πανεπιστήμιο κοντά μας, που έχει το ΤΕΦΑ με τις ειδικότητες, που είναι ένας πολύ μεγάλος πόλος ανάπτυξης, πιστεύω, για οποιοδήποτε άθλημα. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να έρθουν κοντά, γιατί και αυτοί σε αυτούς τους χώρους τι να παρουσιάσουν και πώς να βοηθήσουν. Και αναγκαζόμαστε λοιπόν με την αναμονή να περιμένουμε όποιον μπορέσει, άσχετα τι πρεσβεύει ο καθένας, να ενδιαφερθεί επιτέλους για αυτή την πόλη. Διότι και σε αυτή την πόλη ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν Έλληνες πολίτες. Είναι εντός των ελληνικών συνόρων και έχουν όλοι το δικαίωμα να αθληθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.